Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω. Θα ήθελα να ξεκινήσω μάλλον με κάτι προσωπικό. Νιώθω περήφανος που δούλεψα με όλους εσάς 3 και πλέον έτη. Πέρα από κάθε οποιαδήποτε, εγώ θα πω, πολιτική σκοπιμότητα και το ξέρουν όλοι, θεωρώ ότι δουλέψαμε όλοι μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ και απευθύνομαι φυσικά στα στελέχη και σε κάθε μέλος του ΟΠΗ. Δουλέψαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό σε μία, θα έλεγα, ίσως από τις δυσκολότερες περιόδους, αν δεν ερχόταν στη συνέχεια ο COVID, μάλλον ήταν η δυσκολότερη εκείνη η περίοδος λόγω των οικονομικών περιορισμών, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για κάθε πολίτη αυτή της χώρας, για κάθε ασθενή και πάντα όταν συζητάγαμε, ο στόχος μας ήταν να σχεδιάσουμε το μέλλον ώστε να μην έχουμε ασθενείς, να έχουμε λιγότερους, να έχουμε περισσότερους υγιείς. Ο ΕΟΠΗ, όταν ξεκίναγε εκείνο το ταξίδι μαζί σας, είχα αναφέρει και στη Βουλή ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας και θεωρώ ότι εκείνα τα 3 χρόνια πήραμε τη σκυτάλη από ανθρώπους που ήδη είχαν βάλει το λιθαράκι και προσπαθήσαμε να βάλουμε ένα περισσότερα λιθαράκια και αυτό με χαρά βλέπω ότι συνεχίζεται και στα 10 χρόνια λοιπόν του ΕΟΠΗ εγώ να ευχηθώ να τα εκατοστήσει και να είναι πάντα εκεί πυλώνας προστασίας της δημόσιας υγείας. Όσον αφορά για τα θέματα που θίξατε, θεωρώ ότι ήταν στόχος όλων και προγενέστερα να υπάρξει πραγματικός ένα σύστημα που θα μπορούσε να θέσει τη βάση για έναν διαρκή έλεγχο, για ένα διαρκή έλεγχο ο οποίος θα είχε 2 βασικούς στόχους. Πρώτον, να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον και δευτερευόντως να ομαλοποιήσει και να σε εισαγωγικά να διακόψει μία στρεβλή κατάσταση που δημιουργούσε ληξιπρόθεσμα. Προφανώς ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν, ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είναι εύκολο να το λες, πολύ δύσκολο να το κάνεις με τους όγκους που είχε και εξακολουθεί φυσικά να έχει ο ΕΟΠΗ. Άλλωστε, ο ΕΟΠΗ είχε χιλιάδες συμβεβλημένους και εκατομμύρια, όπως λέγαμε, claims σε καθημερινό άξονα. Δηλαδή, κάτι που, μια και ανέφερε ο Υπουργός και τον ιδιωτικό τομέα, τα νούμερα που βλέπει ο ΕΟΠΗ, ο ιδιωτικός τομέας δεν θα τα δει ούτε σε πολλαπλάσιους χρόνους. Συνέπεια τούτου, όλα έπρεπε να γίνουν με τρόπο σε εισαγωγικά επιστημονικό και όλα αυτά προαπαιτούσαν και ξαναλέω σε μία δύσκολη περίοδο και όλη τη βάση εκείνη σε επίπεδο πληροφορικής και τον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών διαδικασιών. Όμως, πέρα από κάθε στρατηγική, πέρα από κάθε βούληση που οδηγεί σε μία στρατηγική, αυτός που τελικά υλοποιεί είναι ο άνθρωπος και οι άνθρωποι του ΕΟΠΗ, όλοι, σε όλη την Ελλάδα, με ένα, θα έλεγα, θαυμαστό, με μία τεράστια δύναμη, δουλέψανε πάνω σε ένα νέο εγχείρημα προκειμένου να εκαθαρίζουν τις δαπάνες σε ένα καθημερινό αγώνα και στο τέλος του μήνα να έχουμε τη δυνατότητα εκείνη την εποχή και σήμερα να πληρώνουμε τις δαπάνες έχοντας αυτές ελεγχθεί. Άρα λοιπόν ήταν μία περίοδος πάρα πολύ δύσκολη, απαιτούσε πάρα πολύ δουλειά και αυτή τη δουλειά την έκαναν πραγματικά οι άνθρωποι του ΕΟΠΗ από σε όλη την Ελλάδα και από άκρη από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη. Και εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ.
θεωρώ ότι δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Πραγματικά μιλάω ως πρόεδρος εκείνης της περίοδου και ξαναεπαναλαμβάνω ότι είμαι περήφανος που δούλεψα μαζί σας για το καλό των ανθρώπων που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ.